Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν πριν από 2 περίπου χρόνια σε μία συζήτηση με την Υπουργό μοιραζόταν μαζί μου το όραμά της για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε πολύ δύσκολες εποχές, πραγματικά δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση, όπου με το σημερινό νομοσχέδιο νομίζω ότι γίνεται ένα πολύ σοβαρό βήμα σε αυτό που ακόμη ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι αυτή η μεταρρύθμιση της οποίας στην ιδιοκτησία όχι μόνο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να την έχουμε, σε αντίθεση με πολλά άλλα πράγματα για τα οποία έχουμε δηλώσει ότι δεν είναι η ιδιοκτησία μας, δεν είναι στο πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι είναι μία στιγμή, θα έλεγα, δικαίωσης για τη δουλειά πάρα πολλών ανθρώπων, όχι μόνο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και πολλών ανθρώπων και μέσα στο ίδιο το σύστημα. Άλλωστε και ο Υπουργός αναφέρθηκε και τους ευχαρίστησε. Είναι λοιπόν μία στιγμή δικαίωσης το ότι φτάνουμε πλέον και επιτέλους σε ένα νέο τοπίο για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιτρέψτε μου να το λέω έτσι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι όπως στον τομέα της υγείας υπήρξαν θεμελιακές μεταβολές σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χρονικό διάστημα που όλοι τις αποτιμούμε με αυτό που τους αξίζει, έτσι πρέπει να θυμόμαστε και αυτή τη μέρα που νομίζω ότι η σφραγίδα που μπαίνει με αυτό το νομοσχέδιο, το αποτύπωμα που θα υπάρχει με αυτό το νομοσχέδιο, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα επόμενα πολλά χρόνια. Για να μην πω τις επόμενες δεκαετίες. Και το λέω αυτό χωρίς να υπερβάλλω, γιατί γνωρίζω από κοντά και τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά και την επιμονή αυτού του συγκεκριμένου Υπουργείου και της συγκεκριμένης Υπουργού στους στόχους που βάζει και υλοποιεί. Και γι' αυτό δεν έχω και καμιά αμφιβολία ότι παρά τις δυσκολίες που έχει αυτή η μετάβαση, και έχει δυσκολίες, πράγματι έχει δυσκολίες, θα είμαστε την επόμενη μέρα σε ένα διαφανές, ψηφιοποιημένο, δημόσιο σύστημα εθνικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Και συνεπώς η αίσθησή μου είναι ότι ακούγονται πολύ μίζερες όποιες φωνές, και ιδιαίτερα από την αξιωματική αντιπολίτευση, που κλαίει και οδύρεται, γιατί χάνει ίσως κάποια προνόμια, θα έλεγε κανένας εισαγωγικά, παρέμβαση σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα. Περί αυτού πρόκειται. Στην ουσία, με αυτό το νομοσχέδιο κόβεται ο ομφάλιος λόρος των σχέσεων του πολιτικού συστήματος με αυτό που ανδρώθηκε, αναπτύχθηκε, εκτοξεύθηκε ως πελατειακό κράτος τις προηγούμενες πολλές δεκαετίες. Και έχουμε όλη εμπειρία σε αυτό και δεν χρειάζεται, νομίζω, να κρυβόμαστε, γιατί ήταν κάτι το οποίο ταλαιπώρησε και ακόμη συνεχίζει να ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό δημόσιο, και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν με έναν ουσιαστικό τρόπο τις επόμενες μέρες που πρέπει να έχει η διοίκηση, το κράτος μας και ειδικά το κοινωνικό κράτος, θα έπρεπε λογικά να το υποστηρίζουν, να το υποστηρίξουν. Αυτή νομίζω ότι είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Ξαναλέω, νομίζω ότι το αποτύπωμα θα είναι πολύ θετικό, θα είναι πολύ σημαντικό για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα αρχίσουν να το ζούνε και να το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, όλοι μας δηλαδή, όλος ο πληθυσμός της χώρας μας που έχει ανάγκη από αυτές τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε
θα έλεγε κανένας, σε καταστάσεις που είναι δύσκολες, που είναι ευαίσθητες, σε καταστάσεις ανάγκης. Αν θέλετε, επειδή δεν... Λίγο. Λοιπόν, αυτά για το νομοσχέδιο. Επιτρέψτε μου τώρα να πω 2-3 άλλα πράγματα σε σχέση με ζητήματα που ακούστηκαν και νομίζω ότι περιέχουν πολλές ανακρίβειες, λίγη αλήθεια και στο τέλος κάνουν ένα μείγμα μεγάλων ψεμάτων και διαστρεβλώσεων στη συζήτηση αυτή που διεξάγεται σήμερα. Πάμε ένα-ένα. Υπήρξε μία τοποθέτηση που λέει ότι μειώθηκαν, λέει, κοινωνικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Δεν ξέρω, κύριε Συγητά της Νέας Δημοκρατίας, από πού ακριβώς πήρατε τα στοιχεία, αλλά περιμένετε, θα σας εξηγήσω. Πρώτον, μόνο το ΕΚΑΣ και τα οικογενειακά επιδόματα βγάζουν ένα προϋπολογισμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Πρώτον. Δεύτερο, ναι, το ΚΕΑ, συγγνώμη, μόνο το ΚΕΑ και τα οικογενειακά επιδόματα βγάζουν ένα προϋπολογισμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Το δεύτερο είναι ότι αν υπολογίζατε σε αυτό τις εισφορές περίπου 650 εκατομμύρια των δημοσίων υπαλλήλων που άλλαξε στο 2017 και πήγε στη στήλη του ΕΦΚΑ, έφυγε από τα... Αν υπολογίζετε αυτό, γιατί προσπαθώ να βρω με ποιο τρόπο υπολογίζετε ακριβώς τις κοινωνικές δαπάνες, αυτό ήταν κάτι που ίσχυε το 2017 στη συγκεκριμένη στήλη, μεταφέρθηκε και αυτό είναι μια λογιστική μεταφορά, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σοβαρή προσέγγιση που να ισχυρίζεται ότι αυτή η κυβέρνηση μείωσε τις κοινωνικές δαπάνες. Αν θέλετε να μιλήσουμε ξεχωριστά για το ασφαλιστικό σύστημα, να μιλήσουμε ξεχωριστά για το ασφαλιστικό σύστημα, που εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε λίγο παρακάτω. Υπόθηκαν πολλά, ήδη έχουν απαντηθεί κάποια από αυτά. Θα πω και ορισμένα πράγματα επιπλέον και σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και με τους μισθούς και με την ανεργία και με το brain drain. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το brain drain. Εμείς κάναμε και κάνουμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν εδώ, ότι τριπλασιάστηκε το brain drain, είναι μία έρευνα της εταιρείας Adecco, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει κάποια ποσοστά που λέει ότι από το 11% του 2014 το ποσοστό έχει αυξηθεί στο 33%. Αυτό λέει, είπε ο κύριος Βρούτης, ως τριπλασιασμό επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ του brain drain. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μία έρευνα, εγώ σας καλώ με την επιστημονική σας επάρκεια να την δείτε, να δείτε πώς ρωτάει, τι ακριβώς ρωτάει και τι αποτελέσματα βγάζει. Εγώ αυτό που ξέρω και το καταθέτω στην Εθνική Αντιπροσωπεία είναι ότι εμείς κάναμε σειρά παρεμβάσεων και κυρίως αυξήσαμε στο 1% το ποσοστό επί του ΑΕΠ για την έρευνα και μέσα εκεί κάναμε και το LDEC που δώσαμε και δίνουμε δυνατότητες σε νέους επιστήμονες πρώτον να μην φεύγουν και δεύτερον να επιστρέφουν. Και αυτό ήδη το βλέπουμε, πρακτικά το βλέπουμε. Θα σας πω από έναν τομέα που έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, στις προκηρύξεις για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί βλέπουμε δεκάδες, εκατοντάδες βιογραφικά από συναδέλφους μας που κάτω από ορισμένες συνθήκες βρεθήκαν στο εξωτερικό και θέλουν τώρα να επιστρέψουν. Και αν θέλετε να κάνουμε στα πλαίσια ίσως και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ή σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή, μια συστηματική συζήτηση πάνω σε αυτό το κρίσιμο πρόβλημα που πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν είναι πεδίο
αντιπαράθεση και μάλιστα τόσο φτηνής αντιπαράθεσης αυτό το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και ξαναλέω εγώ πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις εκεί για να μπορέσουμε πράγματι αυτό το πολύ αξιόλογο δυναμικό της χώρας που έφυγε μέσα στα χρόνια της κρίσης να επιστρέψει. Δεύτερο, για την ανεργία, ποια είναι τα πραγματικά νούμερα εδώ πέρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η ανεργία το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο παρέμεινε σταθερή στο 20,9%. Δεν αυξήθηκε. Αυτό που δεν λέει ο κύριος Βρούτζης και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι παρέδωσε την ανεργία στο 25,8%, δηλαδή στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Και μου φαίνεται λίγο παράδοξο να ασκεί ο κύριος Ρούτσης κριτική σε αυτό το επίπεδο ή η αξιωματική αντιπολίτευση ή από άλλες πλευρές. Θα έλεγα ότι θα ήταν ο τελευταίος που θα έπρεπε να το κάνει αυτό, αφού και επί ημερών του, εγώ δεν παίρνω όλα τα πικ που είχε φτάσει, στο συνολικό επίπεδο. Από το 25,3 το 2012 παρέδωσε το Γενάρη του 2015 στο 25,8%. Όσο για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, τα είπε και ο συνάδελφος κ. Στογιαννίδης, τον βλέπω εκεί στο βάθος, πρώτον πρέπει να συνεννοηθούμε γιατί πράγμα μιλάμε, γιατί μέγεθος μιλάμε. Στο σύνολο της απασχόλησης, με βάση τα στοιχεία του Εργάνη, αυτή τη στιγμή η αναλογία πλήρους απασχόλησης με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το σύνολο ξαναλέω, είναι 70-30. Στις νέες προσλήψεις πράγματι είναι 40% η πλήρης και 60% η μερική. Αλλά, ξαναλέω, σε ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα που έχουμε ως χώρα σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει να μιλάμε με ολόκληρη την αλήθεια. Εμείς δεν πανηγυρίζουμε, γνωρίζουμε το πρόβλημα. Κάνουμε πολύ σοβαρή προσπάθεια, νομίζω, πολύ συστηματική προσπάθεια και σε πολλούς άλλους τομείς, αλλά όταν κάνουμε συζητήσεις σε αυτά τα θέματα, νομίζω ότι πρέπει να λέμε ολόκληρη την εικόνα. Εγώ προσπαθώ να πω ολόκληρη την εικόνα. Και ο καθένας κρίνεται από αυτό. Τώρα, να πω μία κουβέντα για τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών, επειδή ακούστηκε και αυτό το ζήτημα. Η βάση υπολογισμού το 2018 είναι πράγματι μια βάση στην οποία δεν αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Παράλληλα όμως την παραπάνω βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που όπως σημειώνεται περιέχει τις ασφαλιστικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του προηγούμενου έτους εφαρμόζεται για το 2018 ουσιαστική έκπτωση 15%. Ταυτόχρονα για το 2018 η αύξηση του ποσοστού εισφοράς κατά 2% για την κύρια σύνταξη, δηλαδή η μηνιαία αυξάνεται κατά 8 ευρώ από 87 σε 95 ευρώ, αυτή η αύξηση της εισφοράς που πράγματι υπάρχει σε αυτό το ποσό μηνιαίως αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών κατά 83% περίπου ως ποσοστό που θα πληρώσει φέτος την κατώτατη εισφορά. Όμως αυτό πρέπει να το συγκρίνεις με κάτι άλλο για να μπορέσεις να πεις αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ ότι σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και την αυτόματη μετάβαση από την τρίτη κλάση στην οποία ανήκε πάνω από το 60% των αγροτών στην τέταρτη κλάση που θα άνοικαν το 2018, η πλειοψηφία των αγροτών αυτών με το νέο σύστημα θα πληρώσει ουσιαστικά λιγότερα κατά 26,9% για το 2018 σε σχέση με αυτά που θα όφιλε να πληρώσει εάν εξακολουθούσε να ισχύει το προϊσχύον καθεστώς. Πέρα από το ότι δεν θα υπήρχε σύνταξη αγροτική σε βάθος κάποιων λίγων χρόνων, ουσιαστικά δεν θα υπήρχε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο σε σχέση με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής γενικότερα και ιδιαίτερα σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα. Θέλω να πω και από το βήμα της Βουλής, νομίζω ότι εδώ είναι σύμφωνο το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, ότι δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να διαπραγματευτούμε ή να συζητήσουμε οποιαδήποτε ζητήματα που αφορούν την εδαφική ακυρεότητα της χώρας. Είμαστε σε αυτό κάθετοι, όπως ταυτόχρονα είμαστε και ενεργητικοί στο να κρατάμε τους διάβλους ανοιχτούς, και αυτό το ρόλο είχε και η επίσκεψη Ερντογάν, για να μπορούμε να παίζουμε το ρόλο μας ως μια δύναμη ειρηνικής συνύπαρξης, φιλίας και συνανάπτυξης με όλες τις χώρες της περιοχής. Και γι' αυτό έχουν νόημα πολύ σημαντικό οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης και στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο των σχέσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου εκεί προσπαθούμε, και αυτή είναι η ουσιαστική εθνική γραμμή, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την εκκρεμότητα με μια σύνθετη ονομασία, χωρικά ή χρονικά, γεωγραφικά ή χρονικά προσδιορισμένη, έναντι όλων. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο για όποιον καταλαβαίνει επί της ουσίας τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή αστάθειας. Αυτή είναι μια ηγεμονική προσπάθεια που μπορεί και πρέπει να κάνει η χώρα μας, κλείνοντας τα μέτωπα από το βορρά, προωθώντας μια πολιτική συνανάπτυξης και συνεργασίας για να μπορέσει πράγματι να παίξει το ρόλο της στην περιοχή. Όλα τα άλλα είναι, θα έλεγα, τουλάχιστον αυτές τις στιγμές περιτά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της χώρας μας σε ένα πολύ ασταθές τοπίο, και φαντάζομαι ότι είμαστε όλοι με κοινό μέτωπο απέναντι στην προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς που εκδηλώνεται, ξέρουμε για ποιους λόγους και για εσωτερικούς της γείτονος χώρας και άλλους λόγους που δεν είναι ο χώρος αυτός να αναλύσουμε σήμερα, δεν είναι το θέμα μάλλον να αναλύσουμε, αλλά έχει ένα νόημα να επαναλάβουμε αυτή τη σταθερή μας θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια.